νηστίσιμες μεγαρίδες. Τορτίγες αρτοποιία πιτοποιία κουνδουράκι. Βούτυρο. Γαρίδες καθαρισμένες για νενάκι ΑΕ. Μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα τύπου Ντιζόν με κόκκου συναπιού μπράβα. Ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού κίμινο. Μισό κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα. Ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού τσίλι. Μισό λάιμ. Ντομάτα βιολογική Τάσος Αγγελάκης. Ένα αβοκάντο. Κρεμμύδι. Λάιμ. Πιπεριά. Μαϊντανό. Αλάτι και πιπέρι. Και τώρα θα φτιάξουμε κάτι νηστίσιμο για αυτές τις μέρες, διαφορετικό. Δεν ξέρω αν την έχετε ξανασυναντήσει κάπου αυτή τη συνταγή. Την είχα ανεβάσει εγώ κάποια στιγμή στο Eva in Tasteland. Είναι μια συνταγή η οποία είναι πάρα πολύ ωραία για αυτές τις μέρες που δεν έχουμε χρόνο, που τρέχουμε για ψώνια δεξιά, αριστερά, προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα και χρειαζόμαστε κάτι γρήγορο και εύκολο. Είναι όμως πάρα πολύ ωραίο και αν έχετε παρεάκι, αν έχετε μπυρίτσα καλή και παγωμένη, να το φτιάξετε, γιατί μαζί με τις τορτίγες που θα το πιάνουμε, θα το κάνουμε σαν κουταλάκι, είναι πολύ νόστιμο και τραγανό. Λοιπόν, καίω το λάδι λίγο και βάζω τις γαρίδες μου. Δεν τις θέλω όλες. Εδώ θα σταματήσω. Οι γαριδούλες, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ σύντομα να το μαγειρέψουμε. Το ανακατεύω. Βάζω τσίλι. Είναι λίγο για δυνατούς λίτες, γι' αυτό είπα χρειάζομαι και μία παγωμένη μπυρίτσα δίπλα για να το συνοδεύσω. Βάζω πάπρικα καπνιστή. Λίγο κιμινάκι. Έτσι, ίσα στη μύτη. Αχ, πώς μύρισαν τα μπαχαρικά αμέσως. Χαμηλώνω όσο περισσότερο μπορώ. Στην άκρη της. Πολύ ωραία. Μία κουταλιά μουστάρδα μπράβα τύπου Ντιζόν με κόκκους από συνάπι. Και δουλεύω λίγο. Αλατίζω. Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Του δίνω λίγο φωτιά. Έχω εδώ το μαχαίρι μου. Και παίρνω lime. Παίρνω lime γιατί το lime είναι πολύ μυρωδικό. Και το χρειάζομαι σε αυτή τη συνταγή. Και σβήνω ουσιαστικά με το lime. Ό,τι δηλαδή ξυνήλα χρειάζομαι. Παίρνω από το lime. Ανακατεύω λίγο ακόμα. Νομίζω ότι είναι έτοιμο. Το αφήνω εδώ. Αχ, κυνηγάω τη μυρωδιά. Αχ, τέλεια μυρίζει. Το αφήνω εδώ, να το βλέπετε, να πέσει και λίγο η θερμοκρασία του. Και εγώ ροδίζω λίγο τις πίτες μου. Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Η τυρόπιτα έχει αρχίσει και μυρίζει, δηλαδή έχει κατακλείσει τον τόπο η μυρωδιά της. Και έχει και ένα χρώμα. Αρτοποιία, πιτοποιία, κουνδουράκι. Είναι από την αρχή της σεζόν μαζί μας. Μας έχει πάρει τα μυαλά, κάνουμε διάφορα πράγματα και έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά ακόμα. Οι τηλεκτρονοστιμιές έχουν γίνει hit στο ίντερνετ, χαμός. Κοντεύετε να μου ρίξετε το site με αυτή την συνταγή. Το καίω το λάδι εδώ πέρα, θέλω να κάψει καλά το λάδι. Να το δω να κάνει καπνό γύρω-γύρω. Για να δοκιμάσω λίγο την γαρίδα. Δεν έχει κάψει ακόμα. Πω
Πόπο, πόσο ωραία καίει το τσίλι. Μου αρέσει αυτό το κάψιμο που κάνει το τσίλι. Για να βρούμε ένα πολύ ωραίο πιατάκι. Έτσι, να χρυσαφίζει. Απ, αυτές εδώ οι δύο είναι το σωστό. Το απόλυτα σωστό. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό δηλαδή. Έχω κι άλλες όμως. Εδώ. Θα ψήσω μπόλικες γιατί πρέπει να ταΐσω και τα παιδιά. Τώρα λοιπόν αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία του τηγανιού, οπότε αρχίζει και μας τις κάνει πιο ροδοκόκκινες. Άλλη μία έχω. Τις βάλουμε όλες, τίποτα, καμία δεν γλιτώνει. Εδώ πέρα θα τις ψήσουμε καλά, όχι όλες αυτές. Μετά όποιος θέλει να μπει από μέσα, φεύγω εγώ, αρχίζει συνεχίζει να ψήνει. Και αυτή είναι έτοιμη. Και αυτή, όχι, εσύ θέλεις λίγο ακόμα. Θα τις βοηθήσω με λίγο λαδάκι, γιατί το ήπιαν όλο οι προηγούμενες. Έτσι, να πάει παντού. Είδες αμέσως, με το που έβαλα το λαδάκι, έγινε η δουλειά που πρέπει να γίνει. Είναι πάρα πολύ ωραίο μεζεδάκι αυτό. Αυτό το έχουμε αφήσει επίτηδες εκεί να πέσει λίγο η θερμοκρασία του, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμη. Έχει λίγο ακόμη δουλίτσα. Έτσι μια ωραία βεντάλια. Και το βγάζω από τη φωτιά. Και εδώ τώρα. Έχει πέσει η θερμοκρασία εντελώς. Έχω ψιλοκόψει ντομάτα, καρυδάκια, κρεμμυδάκι, καρεδάκια και μπαστούνάκια από πιπεριά. Τα ρίχνω και αυτά μέσα. Και ρίχνω και αβοκάντο. Απανδεσία κομμάτων καταρχήν. Και μάλλον θα είναι και γεύση. Ωραία. Για να σερβίρουμε. Και αυτό, εδώ. Ωραία. Τα υπόλοιπα θα μείνουν εδώ να φτιάξουμε άλλο ένα πιάτο σε λίγο για εσωτερική κατανάλωση. Αυτό είναι. Κοιτάξτε το, δεν είναι λαχταριστό. Η πίτα μας ψήνεται ακόμα. Εδώ. Και η λογική του είναι αυτή. Διπλώνεις. Και μας φυλάς. Αρπάς ό,τι έχει η πιτούλα μέσα σαν ένα κουταλάκι δικό του και τρως. Να το φτιάξετε οπωσδήποτε. Να το φτιάξετε οπωσδήποτε.